Γεια σας φίλοι μου, τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά? Και ήρθε λοιπόν η εποχή που ξεκινάμε τους κρύους καφέδες. Οπότε πάμε να φτιάξουμε ένα κρύο καφεδάκι και θα σας πούμε τι θα δείτε στη συνέχεια του βίντεο. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξουμε λίγη έτσι διακόσμηση πασχαλινή. Θα πάμε να δούμε ένα supermarket haul και να φτιάξουμε λουλουδάκια. Θα σας δείξουμε έτσι μια διακόσμηση που περιλαμβάνει βιβλία, τα οποία ταιριάζουν σε κάθε στυλ σπιτιού. Και μιας και πλησιάζει το Πάσχα, θα βάλουμε έτσι κάποια πουλάκια, κάποια κουνελάκια, κοτούλες. Επίσης, πέρα από το να διακοσμήσετε το λαγό με τον κλασικό τρόπο, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε και σαν βιβλιοστάτες για μια πιο πρωτότυπη ιδέα. Συνεχίζουμε τη διακόσμηση στο σαλόνι μας, θα βάλουμε ένα βάζο με λουλουδάκια, τις κοτούλες μας, ένα ξύλινο δίσκο στο κέντρο του τραπεζιού και εδώ θα τοποθετήσουμε αυγοθήκες σε διάφορα χρώματα και θα σας δείξουμε την ιδέα που σας είχαμε πει στο προηγούμενο βιντεάκι, όπου θα βάλουμε αυγουλάκια κεράκια μέσα και θα τα ανάψουμε. Οπότε έτσι σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μια πιο πρωτότυπη ιδέα και θέλετε να κάνετε κάποιο τραπέζι και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυγοθήκη με το συνηθισμένο τρόπο, σας δείχνουμε και μια άλλη ιδέα. Και έτσι ολοκληρώσαμε τη διακόσμηση στο τραπεζάκι του σαλονιού. Γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ και πάμε να σας δείξουμε τι πήραμε. Θα ξεκινήσω με ό,τι βλέπω μπροστά μου εδώ. Εδώ έχουμε πάρει φιλέτο τόνου σε γυάλινο βαζάκι, γιατί μας αρέσει ο τόνος και στο σάντουιτς και φτιάχνουμε και καμιά μακαρονάδα με τόνο. Εδώ είναι ένα άλυμα φέτας
Τι άλλο, με πράσο και ελιά. Τα διαβάζω καλά. Ή με πράσινη ελιά. Μάλλον με πράσινη ελιά. Λες, συγγνώμη, νεγουμένησες. Αυτό το ανακάλυψε η μαμά. Δεν το έχουμε ξαναπάρει, αλλά φαίνεται ωραίο. Εδώ έχουμε πάρει flakes παρμεζάνας για σαλάτα. Μοτσαρελάκια μικρά για πίτσα, γιατί λέμε να φτιάξουμε μία πίτσα. Μία μπουγάτσα χρυσή ζύμη, γιατί η Νεφέλη τρελαίνεται για μπουγάτσα, της αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρει, δείτε εδώ, έχουμε πάρει ζυμάρι για πίτσα. Πρώτη φορά το παίρνουμε το συγκεκριμένο. Δείτε πως είναι ιταλικό, ναι. Σε 5 λεπτά λέει ότι είναι έτοιμο. Μαζί με μια σαλτσούλα και με λίγη ντομάτα φρέσκια. Είναι έτοιμη, δείτε εδώ πως είναι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρει τραχανότο. Είναι η ελληνική εκδοχή του ριζότο. Έχει και οδηγίες από πίσω όπως μπορείτε να το φτιάξετε και τελικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ένα corn flour εδώ για να δένουμε τις σάλτσες μας. Εδώ είναι ένα κρυθαράκι με ντομάτα και σπανάκι, δηλαδή ένα κρυθαράκι λαχανικών. Τι φουρβιολάντα γεμιστά με κρέμα σοκολάτα στα συγκεκριμένα. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε τα και θα πάθετε πλάκα. Είναι τέλεια. Bake rolls. Για την Εφέλη. Για την Εφέλη. Είναι με τυρί και σκόρδο. Τρελαίνε, της αρέσουν πάρα πολύ τα συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ωραία κριτσίνια καλαμποκιού. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ένα κριτσίνι ποντιακό. Με ηλιόσπορο και ελαιόλαδο. Δείτε τι ώρα που είναι. Εδώ έχουμε πάρει τα Pringles τα κλασικά. Δύο έχει μέσα. Το αγαπημένο μας ριζότο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ψωμί προζυμένο. Καραμολέγκος. Μικρές αραβικές σταρένιες πίτες που τις χρησιμοποιούμε για κρουτόν στη σαλάτα. Μαρούλι. Για σαλάτα, γι' αυτό έχουμε πάρει και την παρμεζάνα και τα κουρτόμ που θα φτιάξουμε. Και εδώ έχουμε πάρει δύο διαφορετικά βαλσάμικα. Το ένα έχει μάλιστα... Το είχαμε δοκιμάσει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό το έχω ξαναδοκιμάσει. Αυτό είναι... το πήρα εγώ. Αυτό το πήρε η μαμά και αυτό το πήρα είναι εγώ. Είναι σαν φράουλα και γιατί το πήρα. Μαστέλο. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει το μαστέλο, δοκιμάστε το. Μπορείτε να το ψήσετε και στην τοστιέρα σας, αν θέλετε. Και πάει πάρα πολύ ωραία με αυτό εδώ. Το είχαμε δοκιμάσει στην Τίνο το συγκεκριμένο και είχαμε τρελαθεί. Από τότε δεν το αλλάζουμε. Εσύ το πολύ αλλάζεις. Με το χαλούμι, εντάξει, αλλά δεν έχει τρώω και σχέση. Χαλούμι, αλλά μου αρέσουν τα τυριά γενικά. Εδώ έχουμε πάρει δύο λεμονάδες ροζ κάμπος χίου. Είναι οι αγαπημένες μου. Η κλασική σάλτσα σος που σας έχουμε πει να τη δοκιμάσετε γιατί είναι φανταστική. Γαλατάκια μίλκο. Επίσης καλαμπόκι για τη σαλάτα. Ή κάνουμε δουλειά σωστή ή δεν κάνουμε. Γαριδάρες τζάμπο με τυρί. Και έχουμε πάρει να φτιάξουμε και δύο μπαγκέτες με κοτόπουλο, με λωρίδες κοτόπουλου, που μας αρέσει πάρα πολύ. Δύο πέψη έτσι για τη χώνεψη. Φίλη τη. Ναι, γιατί θα πάω στη φίλη μου σήμερα, οπότε είπαμε έτσι θα το ρίξουμε λίγο έξω. Εδώ έχουμε πάρει holes σε διάφορες γεύσεις, γιατί μας χρειάζονται, όλο και κάτι χρειάζεται, ξέρετε. Συνέχεια κάτι έχουμε. Εδώ έχουμε πάρει μωρομάντιλα, αυτά εδώ τα μοβ και αυτά τα μικρά που τις τα βάζω στην Εφέλη στο σχολείο, πάντα χρειάζονται. Υπόαλλεργικό μαλακτικών ρούχων Planet, πρώτη φορά το πήρε η μαμά να το δοκιμάσουμε. Και εδώ είναι ένα παπί που λέμε για την τουαλέτα με άρωμα εθέρεα έλαια. Εγώ το έχω δοκιμάσει κιόλας, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα ψώνια μας, πάμε να τα τακτοποιήσουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Θα σας πω και τι πήρα, γιατί εγώ πήρα και λουλούδια. Λοιπόν, και εδώ περάσαμε λίγο από το ζαχαροπλαστείο. Πήρα σαραγλάκια με σοκολάτα, μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι τα αγαπημένα μου και μου είπαν ότι δεν θα ξαναβγάλουν τώρα και στεναχωρήθηκα λίγο, αλλά εντάξει. Τι φουρ με μαρμελάδα, φανταστικά αγαπημένα. Και εδώ πήραμε ένα red velvet cake, το οποίο είναι χωρίς ζάχαρη. Έτσι. Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι της μαμάς. Ναι. Εγώ θα έρθει η φίλη μου σήμερα, οπότε πήγα και προμηθεύτηκα έτσι μερικά γλυκάκια να έχουμε. Εδώ είναι τα φυτά της μαμάς που πήρε για να φτιάξει τις γλάστρες της, δείτε. Θα πάρω κι άλλα, αλλά προς το παρόν πήρα αυτά γιατί θα πήρε κάποιες γλαστρούλες. Όμορφα είναι.
Δεν ξέρω πόσο μπορεί να διατηρηθούν αυτά. Αυτά σίγουρα διατηρούνται πάρα πολύ. Τα έχουμε ξαναδοκιμάσει. Ναι, ναι. Αυτό είναι καλαντίβα. Καλαχώρι, εγώ το ήξερα. Καλαντίβα γράφεται. Εδώ λέει καλαντίβα, ναι. Και αυτό εδώ είναι ευώνυμο. Σε περίπτωση που σας αρέσουν και θέλετε να τα βρείτε κι εσείς. Και πήρα και χώμα. Και πήραμε και χώμα, το οποίο είναι ασήκωτο. Αυτά λοιπόν είναι τα ψώνια μας. Οπότε, πάμε να τα τακτοποιήσουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Και εδώ έχω ξεκινήσει να φυτεύω τα λουλούδια μου. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Να έχετε μία υπέροχη εβδομάδα, πάνω απ' όλα με υγεία. Να περνάτε όμορφα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους δικούς σας ανθρώπους. Να πω κουράγιο σε όσους ταλαιπωρούνται από αλλεργίες, μιας και έχουμε μπει καλά από ό,τι φαίνεται στην άνοιξη. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν σε ένα επόμενο βιντεάκι. Από την Εφελίτσα, τη Ρούλα και την Αντιγόνη. Φιλάκια πολλά!